Σήμερα έχω τη χαρά να έχω στο στούντιο τη Δόκτωρ Βασιλική Γαροπούλου, αλλά ξέρετε ότι θα το κάνουμε στον Ανικό την συνέντευξη. Γεια σου, Βασιλική. Καλησπέρα σε όλους. Η Βασιλική είναι καθηγήτρια ειδικής φυσικής αγωγής, είναι επιστημονική συνεργάτης της Α Νευρολογικής Κλινικής, είναι σύμβουλος νευροποκατάστασης και κάνει και το δεύτερο μεταδιδακτορικό στην ιατρική του ΑΠΘΙΤΑ. Όλα αυτά. Τέλειο. Εξαιρετικά. Τα είπαμε, μπράβο. Εσύ φαντάζομαι τι θα τραβάζουμε όλα αυτά. Λοιπόν, και σήμερα θα μιλήσουμε για την σκλήρυνση κατά πλάκας. Ή πολλαπλή σκλήρυνση, τα βλέπω και τα δύο. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Α, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Παλιά μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαμε το σκλήρυνση κατά πλάκας, ενώ τώρα γίνεται ακριβής μετάφραση του όρου multiple sclerosis όπως είναι στα αγγλικά και λέμε πολλαπλή σκλήρυνση. Επομένως, είτε ακούσουμε το ένα είτε το άλλο, ναι. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Η νόσος είναι μία. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα πω μόνο τα θεστικά που βρήκα σήμερα και μετά το The floor is yours. Okay. Ότι απασχολεί 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο υποφέρουν από αυτό. Κυρίως αφορούν τη λευκή φυλή και πιο πολύ γυναίκες από άντρες. Mm-hmm. Και εδώ σταματάω. Και τώρα ξεκινάμε λίγο να διορθώσουμε κάποια πράγματα. 2,6 εκατομμύρια παγκοσμίως. Ναι. Και τίνει όλο αυτός ο αριθμός να είναι ακόμη μεγαλύτερος. Ναι. Τα επόμενα χρόνια, ακόμη και τώρα που μιλάμε. 12.000 άτομα στην Ελλάδα, επομένως είναι αυξημένος αριθμός και μιλάμε μόνο για αυτούς που υπολογίζουμε και είναι εγγεγραμμένοι. Ναι. Επομένως κάποιους τους χάνουμε στον αριθμό, άρα μπορεί να μιλάμε και για 14.000. Γιατί αστυνό. Να μην είναι εγγεγραμμένοι, δεν ξέρουν. Γιατί δεν έχουμε ακριβή καταγραφή, είναι κάποιοι ίσως που έχουν λάθος διάγνωση, ναι. Που δεν έχουν μπει, δεν είναι όλοι ότι είναι σε έναν ιατρικό κατάλογο, ας πούμε, από κάποια πανεπιστημιακή μονάδα, νοσοκομιακή ναι, μονάδα. Ναι. Επομένως ο υπολογισμός, ο επιστημονικός, αυτός που θεωρούμε ότι αριθμείται στη χώρα μας είναι περίπου 12-14.000. Ναι. Εγώ στο περιβάλλον μου μπορώ να σου πω και τρεις περιπτώσεις. Είναι ναι. Φοβερό, μου κάνει εντύπωση πολύ μεγάλη. Δυστυχώς είναι πολύ αυξημένος ο αριθμός, η συχνότητα δηλαδή εμφάνισης της νόσου είναι περισσότερο στις γυναίκες, ναι. Όπως το είπες, Δέσποινα, και είναι 2,5 προς 1, αλλά τίνει να πούμε και 3,5 προς 1. Γυναίκες σε σχέση με άντρες. Επομένως, οι γυναίκες, και αν σκεφτούμε ότι όλο αυτό, η συχνότητα εμφάνισης της νόσου προσβάλλει τις ηλικίες 20 με 40, ναι. Καταλαβαίνουμε και τι αντίκτυπο έχει όλο αυτό. Ναι. Σε μια γυναίκα, ας πούμε. Βέβαια. Σε έναν άντρα, φυσικά, που είναι σε μια δημιουργική ηλικία. Σε δημιουργική ηλικία, ναι. Κατά τη διάρκεια σπουδών ή γενικότερα κατά τη διάρκεια, ας πούμε, της επαγγελματικής. Τα πιο δημιουργικά χρόνια. Ναι, αυτά είναι. Ναι, φυσικά. Ωραία, άλλο. Ναι. Η νόσος, να πω κάτι το οποίο τώρα πια δεν υπάρχει τόσο πολύ στο μυαλό μας, δεν είναι κατοχυρωμένο όπως ήταν παλιά, ναι. Που πιστεύαμε ότι η νόσος είναι μεταδοτική, δεν είναι μεταδοτική, ναι. Κληρονομική, δεν είναι κληρονομική. Υπάρχει φυσικά ένας έλεγχος επιστημονικά ότι ίσως δίνεται μια κληρονομική προδιάθεση σε μονοζυγωτές διδήμους, ας πούμε, ένα 3-5%. Ναι. Περισσότερο ποσοστό στη συχνότητα αύξησης, στη συχνότητα εμφάνισης που έχει ο υγιής γενικότερα πληθυσμός. Δηλαδή και εσύ, ας πούμε, η πιθανότητα εμφάνισης της νόσου είναι αυτή. Επομένως έχεις ένα παραπάνω παράγοντα, ας πούμε, ναι. Ποσοστό. Από εκεί και πέρα δεν είναι ψυχική διαταραχή. Ναι. Και το πιο σημαντικό που θέλω να τονίσω, γιατί κάποιος μπαίνει στο Google, ας πούμε, γκουγκλάρεις, κλείνεις και βλέπεις διάφορα, και όταν δεν έχεις και κριτική σκέψη, δεν γνωρίζεις το αντικείμενο, είσαι πρωτοδιαγνωσμένος, με αποτέλεσμα γενικότερα είσαι σε μια χαμένη κατάσταση. Ναι. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ένα άτομο δεν πεθαίνει από σκλήνηση. Okay. Η νόσος δεν είναι θανατηφόρος και από εκεί και πέρα δεν μειώνει το προσδόκιμο ζωής. Ναι. Τι είναι η σκλήρυνση κατά πλάκας? Αυτό να πούμε. Η σκλήρυνση είναι μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος από μυελλωτική, άγνωστης αιτιολογίας όπως είπαμε νωρίτερα, προσβάλλει ουσιαστικά το κεντρικό νευρικό σύστημα, τον εγκέφαλο, τον νοτιαίο μυελό και τα οπτικά νεύρα. Ναι. Η συμπτωματολογία τώρα της νόσου ποικίλει, δηλαδή είναι κάτι συγκεκριμένο που θα δούμε σύμπτωμα από την αρχή εμφάνισης της νόσου που θα ξέρουμε, γιατί το να διαγνωστεί κάποιος με σκλήνηση περιλαμβάνει έναν αριθμό εξετάσεων. Φυσικά είναι η κλινική εικόνα, είναι η μαγνητική τομογραφία, είναι κάποιες εξετάσεις οι οποίες γίνονται με ηλεκτροφυσιολογικές εξετάσεις, θα γίνει και παρακέντηση και μετά όλο αυτό το σύνολο σε μια κλινική και με την σφραγίδα, ας πούμε, την γνωμάτευση του νευρολόγου γιατρού, τότε θα ξέρουμε αν έχουμε σκλήνηση. Δεν ξέρουμε γιατί γίνεται. Παρόλα αυτά, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι συνήθως δείχνουν οι έρευνες
ότι τα άτομα που παρουσιάζουν την νόσο έχουν περάσει ένα ή έχουν έναν έντονο στρεσογόνο παράγοντα. Ναι. Ή έχουν περάσει πολύ κοντά στην εμφάνιση της νόσου κάποια πολύ ψυχοφθόρα διαδικασία, ένα πένθος, ένα χωρισμό. Παρόλα αυτά, χαρακτηρίζεται η νόσο στην Ελλάδα, συζητάμε ότι θεωρείται και νόσος των φοιτητών, επομένως σχετίζεται το γεγονός του ιδιαίτερου άγχους που έχουν τα παιδιά για να δώσουν πανελλήνιες. Βέβαια. Αν προσβάλλει 20 με 25 και συνήθως, επειδή προσβάλλει μάλλον αυτές τις ηλικίες, είναι και πιο επιθετική σε αυτές τις ηλικίες όσον αφορά το πρόγνωση. Ναι. Ναι. Πρόγνωση στον καλύτερο γιατρό του κόσμου και ευτυχώς στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ καλούς γιατρούς. Η πρόγνωση της πορείας της νόσου δεν μπορεί να γίνει από κανέναν. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα πορευτεί ένας ασθενής. Σίγουρα υπάρχουν ποσοστιαίες αναλογίες που μας δίνουν ότι το 80% των ασθενών θα μεταβεί με μια διαφορετική πορεία σε μια διαφορετική μορφή, ναι, και 20% θα παραμείνει στην πρώτη μορφή της νόσου που είναι η relapsing remitting. Άρα παρόλα αυτά, από τη συμπτωματολογία και γενικότερα όλα αυτά που είπαμε, την κλινική, ναι, εικόνα κτλ., δεν ξέρει κανένας πώς θα είναι η ζωή του ατόμου με τη σκλήρυση. Σίγουρα. Δηλαδή κάθε περίπτωση είναι προσωπική. Ναι, είναι προσωπική σαν δακτυλικό αποτύπωμα. Ναι. Α, μάλιστα. Ναι, ναι, είναι πολύ προσωπική. Επομένως, δεν μπορεί κανένας να μπούμε στη διαδικασία που συζητάμε ότι τι κάνεις εσύ, ναι, να το κάνω κι εγώ. Τώρα πια όμως υπάρχει η γνώση ότι από τη στιγμή φυσικά της διάγνωσης πρέπει το άτομο να ακολουθεί την συμβουλή του γιατρού του και γενικότερα την προτροπή του για συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή, ναι, να μην χάσει χρόνο χωρίς να λάβει φαρμακευτική αγωγή. Και από εκεί και πέρα αυτό που ξέρουμε είναι ότι θέλει έναν φυσικό τρόπο ζωής, μια καλή διατροφή, ναι, και από εκεί και πέρα έντονος είναι ο παράγοντας ότι το άτομο πρέπει να αλλάξει όλη τη ρουτίνα του και να μπει σε μια ασκησιογενή ρουτίνα. Πρέπει να ακολουθήσει προγράμματα άσκησης. Ναι. Πριν πάμε εκεί, πάμε για τα συμπτώματα. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι διάφορα. Μπορεί να υπάρχει μια οπτική διπλοπία, μπορεί να υπάρχει μια μυϊκή αδυναμία, το άτομο να μας κάνει μια πάρηση, μπορεί να έχει αυξημένη κόπωση. Το πρώτο που είπες τι είναι? Να βλέπει διπλά. Είναι και το πιο άμεσο. Συνήθως έχουμε οπτική διπλοπία ή θάμβος οράσεως. Ναι. Με αποτέλεσμα το άτομο που θα δει τον οφθαλμίατρο και θα δει κάτι τέτοιο ως ένδειξη ο οφθαλμίατρος, τώρα πια γνωρίζουμε ότι θα τον παροτρύνει να ακολουθήσει, να τον παρακολουθήσει κάποιος νευρολόγος. Μάλιστα. Ενώ παλιά δεν γινόταν αυτό, με αποτέλεσμα ότι χάναμε πολύτιμο χρόνο, ναι, το άτομο να φτάσει, ναι, στη στιγμή της διάγνωσης. Και εκεί υπήρχε και ο κίνδυνος, ναι, ο λάθος, ναι, διαγνώσεων. Γενικότερα περνούσε, ναι, ναι, πολύτιμος, ναι, χρόνος. Πιστεύουμε ότι μήπως είναι κάποια μυοσκελετική, κάποιο μυοσκελετικό, ναι, πρόβλημα, γιατί μπορούσε να είναι τα πάντα, ας πούμε, ναι, αν μας, ναι, έδινε, ναι, κινητική συμπτωματολογία. Ναι. Στα συμπτώματα, τι να προσθέσω άλλο, μπορεί να έχει προβλήματα στη βάδιση, μπορεί να έχει τρόμο, μπορεί να έχει πρόβλημα με συντονιστικές λειτουργίες. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε και να πούμε είναι ότι το άτομο που θα διαγνωστεί με σκλήρυση δεν σημαίνει ότι σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το άτομο αυτό θα γίνει χρήστης ενός αναπηρικού αμαξιδίου. Okay. Γιατί η νόσος δεν είναι η μόνη συμπτωματολογία της η κινητική αναπηρία, δεν θα επιφέρει κινητική αναπηρία. Υπάρχουν περιπτώσεις και περιπτώσεις. Okay. Σίγουρα όμως συνδέεται η νόσος της σκλήρυσης με κάποιο είδους κινητική δυσκολία που όμως, αν το άτομο απαντήσει θετικά στη φαρμακευτική αγωγή, αυτή μπορεί να μην επέλθει ποτέ. Α, μάλιστα. Ναι. Και έτσι και κάποιος δει αυτά τα συμπτώματα. Η πρώτη κίνηση ποια είναι? Να επισκεφτεί. Νομίζω ότι η πρώτη κίνηση ποια θα ήταν, άμα είχαμε δυσκολία, θα βρισκόμασταν σε ένα νοσοκομείο. Okay. Ή σε έναν ιδιώτη γιατρό. Μπορεί να ήταν παθολόγο. Ναι. Μπορεί, εφόσον έμπαινε στη διαδικασία, αν το άτομο είχε αισθητικά προβλήματα, δηλαδή δυσαισθησίες, υπαισθησίες, κάποια μουδιάσματα στα χέρια. Ναι. Ναι. Νομίζω ότι πολύ απλά αν το πάρω, χωρίς να έχει καμία γνώση, σίγουρα θα πήγαινε σε νευρολόγο. Επομένως, ναι, ο νευρολόγος είτε ήταν στο νοσοκομείο, είτε ήταν εξωτερικά. Είναι πάρα πολύ απλό και είμαστε και τυχεροί στη Θεσσαλονίκη επειδή υπάρχουν εξωτερικά τμήματα στα νοσοκομεία που περιθάλπτουν, να πω ας πούμε, τις περιπτώσεις των ατόμων με σκλήρυση και γενικότερα είναι καλή κατάσταση γιατί όλοι είναι ενήμεροι. Ναι. Δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχουν νευρολογικές κλινικές, ότι υπάρχουν πληθώρα νευρολόγων οι οποίοι είναι άρτια εξειδικευμένοι, είναι πάρα πολύ καλό για τους ασθενείς. Ναι. Και επίσης, παρά την κατάσταση που διέπει τη χώρα μας,
Όλοι οι ασθενείς στην Ελλάδα έχουν πρόσβαση στην φαρμακευτική αγωγή. Πολύ σημαντικό. Σε αντίθεση με άλλες χώρες. Γιατί τα σκευάσματα αυτά δεν είναι σκευάσματα τα οποία μπορούμε να πάρουμε από ένα φαρμακείο. Παίρνονται από το κεντρικό φαρμακείο, ας πούμε, του ΕΟΠΗ. Ναι. Με αποτέλεσμα κάποιος πρέπει να έχει ασφάλεια. Δίνονται 100% δωρεάν. Σίγουρα είναι μια κοστοβόρα νόσος, γιατί θα χρειάζεται ίσως να χρειάζεται κάποια πράγματα για συμπτωματική θεραπεία. Αλλά λίμωνο. Δηλαδή, αν βάλω στη συμπτωματική θεραπεία ότι θα είναι κάποιος να πληρώνει ένα γυμναστήριο. Ναι. Νομίζω ότι και εσύ και εγώ. Πραγματικά. Όλοι μας πάμε, ναι, σε ένα γυμναστήριο. Επομένως... Άρα, μιλάμε για παρακολούθηση και ανακούφιση. Mm-hmm. Της, ναι, νόσου, έτσι. Ναι, η φαρμακευτική αγωγή ουσιαστικά δεν είναι ότι θα σβήσει τα προβλήματα που υπάρχουν. Ναι. Είναι οι συγκεκριμένες φαρμακευτικές αγωγές, που αυτή τη στιγμή είναι 12 παγκοσμίως, και 3 είναι που περιμένουμε να κυκλοφορήσουν στην Ευρώπη. Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω μετά για τις επιστημονικές εξελίξεις. Ναι. Τώρα, για τι πράγμα μιλάμε, δηλαδή. Υπάρχουν συνεχώς οι τρέχουσες φαρμακευτικές εξελίξεις, μας δίνουν ότι περιμένουμε άλλα 3 καινούργια σκευάσματα που θα είναι και για άλλες μορφές της νόσου. Αυτό που πρέπει να πω είναι ότι τα φάρμακα λειτουργούν μόνο στη μείωση του αριθμού των υποτροπών. Ναι. Δεν δουλεύουν προς το παρόν τα καινούργια σκευάσματα που είναι κάποια μονοκλωνικά αντισώματα. Έχουν και άλλους μηχανισμούς δράσης, ας πούμε, στο. Ναι. Γενικότερα στην ανοσολογική κατάσταση των ασθενών, ναι, ναι, όσον αφορά το ανοσιακό σύστημα. Αλλά αυτά που κυκλοφορούν, για να μην μπερδευόμαστε, γιατί πολλές φορές οι ασθενείς πιστεύουν ότι βγήκε το καινούριο φάρμακο να αλλάξουμε. Το κάθε φάρμακο είναι για συγκεκριμένο ασθενή, που για σένα μπορεί να είναι καλό, για μένα μπορεί να μην είναι. Ναι. Επομένως, οι ασθενείς πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι δεν αλλάζουν φαρμακευτική αγωγή με τη μόδα. Δεν είναι φέτος, είναι της μόδας αυτό, ή τώρα βγήκε αυτό, ναι, και θα αλλάξουμε. Ο κάθε ασθενής θα απαντήσει. Η απάντηση, το πιο βασικό κριτήριο του νευρολόγου που θα τον παρακολουθεί φυσικά, είναι το να μην κάνει υποτροπές. Ο στόχος είναι να μην κάνει υποτροπές για να μην υπάρχει πυροδότηση. Υπάρχει πυροδότηση εμφάνιση αριθμού υποτροπών, και όταν το άτομο παρουσιάζει μια αμφιλεγμονή, του ώστε εκεί έχουμε υποτροπή, εκεί τα πράγματα είναι περίεργα. Εκεί είναι δύσκολα, εκεί μπορεί να έχουμε μια καινούρια βλάβη ή σε μια παλιά να έχουμε μια έξαρση των, ναι, συμπτωμάτων. Ναι. Και εκτός από το φάρμακο, μιλάμε για μια αλλαγή του lifestyle μας. Φυσικά. 100% δεν θέλει κιλά. Ναι. Θέλει, επειδή γνωρίζουμε τις συγκεκριμένους δείκτες ότι μειώνονται, υπάρχουν δηλαδή, υπάρχει μείωση, ας πούμε, στην αερόβια ικανότητα, επομένως σίγουρα ξέρουμε ότι το άτομο πρέπει να δουλέψει αερόβια άσκηση. Επομένως, γι' αυτό λέμε και στο γυμναστήριο. Πρέπει να είναι ενήμερος. Τρέξιμο περπάτημα, ναι, τέλος τρέξιμο πάντων. Περπάτημα. Τώρα, δεν θέλω να ακούω, ας πούμε, στις μέρες μας που ακούω από κάποιους ασθενείς, μου είπε εκείνος ή ο άλλος ή δεν ξέρω τι, ειδικός ή μη ειδικός, συνήθως ή μεταξύ τους οι ασθενείς που μιλάνε, να περπατάω. Θέλει συγκεκριμένη εξατομίκευση το πρόγραμμα άσκησης. Ναι. Γιατί, επειδή υπάρχει αυξημένος ο κίνδυνος αύξησης θερμοκρασίας του σώματος, ναι, που αυτό μπορεί να πυροδοτήσει μια υποτροπή, πρέπει το πρόγραμμα άσκησης μεθοδολογικά να στείνεται σε συγκεκριμένη ένταση και με συγκεκριμένο αριθμό χρόνου, ή αν το πρόγραμμα, ας πούμε, αυτό που προτείνεται τελευταία, είναι το πρόγραμμα άσκησης με αντιστάσεις. Κάτι που παλιά δεν το θέλαμε, γιατί μέχρι το 2005, ναι, υπήρχαν, ας πούμε, επιστημονικές μελέτες που λέγανε ότι καλό είναι οι ασθενείς με σκλήρυνση να αποφεύγουν την άσκηση. Ναι. Αυτό καταρρίφθηκε, και τώρα πια όλη η κατεύθυνση και της ιατρικής κοινότητας που δίνεται τώρα πια στις μέρες μας, δηλαδή το λένε οι γιατροί, είναι ότι ακολούθησε ένα πρόγραμμα άσκησης. Τα προγράμματα άσκησης που μπορούν να ακολουθήσει είναι αερόβια, σίγουρα το θέλουμε, ώστε να διατηρήσουμε και την κινητική ικανότητα πέρα από την αερόβια, ναι, την αναπνευστική του, ας πούμε, δυναμική. Πρέπει να αυξήσουμε τη μυϊκή δύναμη, γιατί αυτή χάνεται. Υπάρχει, ναι, μια μυϊκή εξασθένιση. Από εκεί και πέρα είναι το πρόγραμμα το αερόβιο, είναι το πρόγραμμα άσκηση με αντιστάσεις, είναι όλα αυτά τα σύγχρονα πιλάτες, γιόγκα, θεραπευτική, αλλά η γιόγκα, ας πούμε, να κάνω μια αναφορά εδώ, δεν αρκεί από μόνη της. Επομένως, ένα σύνολο, ναι, ένα πρόγραμμα καλά δομημένο που θα περιλαμβάνει τα πάντα πάνω σε αυτό το κομμάτι, το, ναι, λειτουργικό, είναι το καλύτερο. Δηλαδή, δεν υπάρχει λύση σούπερ μάρκετ. Το καλό, όχι, είναι να απευθύνεται σε ειδικούς. Ναι, ή αν πάει σε ένα γυμναστήριο, για να μην πει αυτή τη διαδικασία, ναι, αν πάει σε ένα γυμναστήριο, θα αναφέρει τον τρέινερ εκεί, στον instructor. Ότι υπάρχει αυτή, ότι έχω αυτό και εκείνο. Ναι, ή μπορεί να πάει σε κάποιον που είναι, υπάρχουν εξειδικευμένοι τώρα, ναι, στο χώρο μας, πολύ λίγοι. Αλλά υπάρχουν. Στο, αλλά υπάρχουν. Επομένως, μπορεί να ζητήσει, ωραία, βοήθεια. Ωραία, ωραία. Δεν είναι κάποιο θέμα τώρα, ας πούμε, ότι αγνοούμε τώρα τι γίνεται στα γυμναστήρια. Οι εξελίξεις στην ιατρική, mm-hmm, και σε όλα, στην επιστήμη, mm-hmm, αλλάζουν πράγματα και για εσάς συχνά. Δηλαδή, πράγματα που πριν 2 χρόνια ισχύαν, τώρα, ναι, έχουν ξεπεραστεί. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το διδακτορικό, εγώ το τελείωσα το 2010.
Υπάρχουν πράγματα που τα διαβάζω και δεν ισχύουν και δεν είμαστε πολλά χρόνια μετά. Ναι. Ναι, δηλαδή υπάρχουν έρευνες οι οποίες έχουν καταρριφθεί. Ναι. Αν το 2005 που είπα πριν ήταν η οδηγία ότι αποφεύγεται την άσκηση και ο γιατρός έλεγε να αποφεύγει την άσκηση λόγω του μηχανισμού που υπάρχει στο 85% των ασθενών που τίνει να είναι και 90%. Ναι. Όλοι οι ασθενείς εμφανίζουν κόπωση. Είναι το fatigue που λέμε, αλλά είναι η κόπωση δυσανάλογη προς τη δραστηριότητα. Ο ασθενής μπορεί να ξυπνάει το πρωί και να νιώθει κουρασμένος. Επομένως, να φανταστούμε ότι αν δεν ενοποιήσουμε γενικότερα το μυϊκό του σύστημα, αυτό θα τίνει να είναι ακόμη περισσότερο. Αυτό που δεν είπα πριν και ήθελα να πω, είναι πάρα πολύ καλή και η άσκηση στο νερό. Ναι. Χωρίς όμως να υπερβαίνουμε όσον αφορά το χρόνο ή υπάρχουν κάποιες. Κάποιοι περιορισμοί όσον αφορά τη θερμοκρασία. Προϋποθέσεις και περιορισμοί όσον αφορά τη θερμοκρασία του σώματος, όσον αφορά πόσο θα κουραστεί. Αυτά πρέπει να τα ρυθμίσει ο ασθενής και λίγο τεστάρει τον εαυτό του εκεί. Ναι. Πολύς λόγος γίνεται στο εξωτερικό και για τη διατροφή. Ναι. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που δίνονται και εδώ στην Ελλάδα, αλλά δεν έχουμε μπει ακόμη στη διαδικασία, ας πούμε, ή δεν είμαστε σε αυτό το στάδιο ακόμα που να γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι η διατροφή η οποία ενδείκνεται 100% για το άτομο με σκλήνηση. Σίγουρα όμως, αυτό που ξέρουμε από τα συμπληρώματα, να θέσω ένα παράδειγμα, παλιά δεν λεγόταν, τώρα πια είμαστε 100% όσον αφορά την εγκυρότητα αυτό που θα πω, ότι ένα άτομο με σκλήνηση πρέπει να λαμβάνει συμπλήρωμα βιταμίνης D. Μάλιστα. Και επίσης να μειώνει την κατανάλωση όλων των τρανς και των λιπαρών. Ναι. Άρα σίγουρα μιλάμε γενικότερα. Που αυτό αφορά και όλο τον κόσμο. Ένα καλό τρόπο. Ναι, μακάρι να ήταν ιδανικά. Τώρα φυσικά στην Ελλάδα ζούμε. Ναι. Οκ. Okay, νομίζω ότι πάλι τυχεροί είμαστε. Γιατί και έχουμε τον ήλιο, επομένως αυξάνει η αναδόμηση της ΔΕ. Ναι, σε σύγκριση με άλλες χώρες που δεν μπορούν να γίνει αυτό. Ναι. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως η χώρα μας, αυτό που πρέπει να πω, δεν ήταν από τις χώρες που θα μπορούσαν να πληγούν. Δηλαδή δεν εξηγείται το γεγονός ότι εμφανίζουμε μεγάλο αριθμό ασθενών με σκλήνηση. Γιατί οι χώρες οι οποίες τείνουν να έχουν μεγάλη απόσταση από τον ισημερινό, αυτές είναι και οι χώρες που αυξάνει ο κίνδυνος εμφάνισης και έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά. Δηλαδή με Βόρεια Ευρώπη, παραδείγματος χάρη. Ναι, οι κρύες χώρες. Όσο το που δεν έχουν ηλιοφάνεια. Ναι, εμφανίζουν τις κλήσεις. Σπάνια θεωρούσαμε παλιά ότι προσβάλλει την κίτρινη φυλή και καθόλου τη μαύρη, αλλά και αυτό άλλαξε. Ναι. Και επειδή είναι αυτά τα 2,6 εκατομμύρια παγκοσμίως. Και επειδή προ-τετραετίας, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και το brain year, ας πούμε, όσον αφορά το κομμάτι της νευρολογίας. Ναι. Και γενικότερα όλοι οι επιστήμονες έχουν ρίξει όλο το βάρος, ας πούμε, των μελετών τους πάνω στο κομμάτι αντιμετώπισης της νόσου και της μη εξάπλωσης ή γενικότερα και του προληπτικού ελέγχου της πρόληψης εμφάνισης της. Γιατί δεν συμφέρει, όπως αντιλαμβάνεστε, να υπάρχουν ασθενείς. Όσον αφορά γιατί οι δαπάνες για ένα κράτος είναι πολύ μεγάλες. Δηλαδή, ο ασθενής κοστίζει πάρα πολύ για το ελληνικό κράτος και για όλα τα υπόλοιπα. Στην Αγγλία, που την έχουμε στο μυαλό μας σαν ιδανική, έχω να σας πω ότι όταν ένας ασθενής δεν απαντά στο πρώτο σκεύασμα, ο νευρολόγος του δεν έχει δικαίωμα να συνεχίσει με κάποια άλλη φαρμακευτική αγωγή. Και τι γίνεται? Όταν αυτό δεν απαντά τα πρώτα 2 χρόνια. Είναι εκτός φαρμακευτικών αγωγών. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Ναι. Στην Ελλάδα είναι ιδανικά τα πράγματα. Δηλαδή είναι ωραίο να το λέμε αυτό στην Ελλάδα της κρίσης με όλα αυτά που ακούμε, όχι που ακούμε, που ζούμε κάθε μέρα, έτσι. Ναι, είναι απίστευτο το γεγονός αυτό. Και για να μοιραστώ και κάτι μαζί σας, εγώ που είμαι ασθενής με σκλήση τα τελευταία 15 χρόνια, ο λόγος που δεν έφυγα από την Ελλάδα τότε είναι αυτός. Είναι και αυτός. Και γενικότερα το επιτελείο των νευρολόγων που υπάρχει στη χώρα μας είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή είμαστε τυχεροί μπροστά σε αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, θα πω. Δεν θα πω ατυχία, δεν θέλω να ακούω και ως ειδική στο κομμάτι αυτό που δουλεύω, που είμαι ασθενής αλλά και δουλεύω με ασθενείς. Ο καθένας έχει να αντιμετωπίσει μια κατάσταση. Σίγουρα το γεγονός ότι η νόσος δεν είναι προβλέψιμη είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο να διαχειριστείς. Ναι. Συναισθηματικά και γενικότερα, στο θέμα να βάλεις τάξη στη ζωή σου. Ναι, ναι, η παρέτηση όμως είναι μόνο αρνητική για την νόσο. Ναι. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι οι ασθενείς που θα θωρακιστούν θα αντιμετωπίσουν την κατάσταση πολυπλευρά, ακολουθώντας τη γραμμή του γιατρού τους και όλο το υπόλοιπο κομμάτι των επαγγελματιών που ανήκουμε στο κομμάτι της θεραπευτικής άσκησης αποκατάστασης, έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Με ψυχραιμία, φαντάζομαι. Με ψυχραιμία απόλυτη. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η οικογένεια. Και το περιβάλλον. Και το περιβάλλον. Νομίζω ότι τώρα πια δεν έχουμε τα ρατσιστικά που υπάρχουν γενικότερα, γιατί
συζητούσα όλα αυτά τα χρόνια. Και υπάρχουν. Το στίγμα, βέβαια. Ναι, το στίγμα. Δηλαδή, το στίγμα είναι απίστευτο. Ναι. Δεν είναι τόσο έντονο. Δεν θα πω ότι εξαλειφθεί, γιατί θα σίγουρα πω ότι. Σίγουρα. Δυστυχώς υπάρχει, αλλά νομίζω ότι το στίγμα στη χώρα μας. Έχουμε και μία τάση, Έλληνες, ασχολούμαστε με τα θέματα του δίπλα. Έχουμε, πώς δηλαδή, δεν έχουμε, πώς δεν έχουμε. Για όλα, ναι, για όλα. Για όλα. Επομένως, για πόσο μάλλον να αντιμετωπίζεις και κάτι. Και κάτι τέτοιο. Τίποτα δεν βοηθάει να μην μπαίνουν οι ασθενείς, η προτροπή μου είναι, στην κατάσταση, ούτε να το βγάλουν προς τα έξω σαν ανακοίνωση. Πρέπει πρώτα να το αντιμετωπίσουν οι ίδιοι και μετά όπως είναι να γίνει. Δεν είναι υποχρεωμένοι ούτε να ανακοινώσουν. Ούτε να μην ανακοινώσουν. Είναι μια προσωπική κατάσταση την οποία θα πρέπει να πορευτούν με τον καλύτερο τρόπο που πιστεύουν αυτοί όσον αφορά το κομμάτι της διαχείρισής της. Ναι. Εσένα τι σε βοήθησε πολύ στη διαχείριση? Εμένα με βοήθησε πάρα πολύ στη διαχείριση ότι έκανα πριν πρωτοαθλητισμό. Δηλαδή το γεγονός ότι ήμουν αθλήτρια της εθνικής ομάδας. Έκανα ποιο άθλημα? Συγχρονισμένη κολύμβηση. Επομένως, λόγω του χαρακτήρα. Συγχρονισμένη κολύμβηση. Ναι. Τρελαίνομαι να βλέπω συγχρονισμένη κολύμβηση. Νομίζω ότι όλοι, αλλά δεν ξέρουν τι γίνεται. Δεν μπορεί δηλαδή, αυτό το συγχρονισμό που βλέπω από την τηλεόραση. Ναι. Λέω τώρα τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι να το πετύχουν αυτό. Δυστυχώς το άθλημα είναι πάρα πολύ δύσκολο το συγκεκριμένο. Φυσικά είναι πολύ όμορφο. Πανέμορφο για εμάς από το σπίτι. Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που θυμάμαι. Τη λέγαμε χάρη, αρμονία, αθλήση κτλ. Όλα αυτά. Όμως όπως και πόσα άλλα. Που η Ελλάδα έχει και μια πολύ καλή ομάδα πάνω στη συγχρονισμένη. Πόσο άλλα είναι καταδικασμένο επειδή όποιος κάνει πρωταθλητισμό σε αυτή τη χώρα που δεν έχει υποδομές, που δεν έχει βοήθεια, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά παρόλα αυτά, θεωρώ ότι αν δεν είχα περάσει από αυτό το πρωταθλητισμό των τόσων ετών, ίσως να μην είχα και την ψυχική δύναμη, γιατί η δική μου περίπτωση ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη, παραμένει λόγω του αυξημένου αριθμού των υποτροπών. Okay. Παρ' όλα αυτά, επειδή υπήρξε η σύνδεση με την οικογένειά μου εξαιρετική, η σύνδεση με τους γιατρούς μου εξαιρετική, ενωθήκαμε όλοι μαζί, ούτως ώστε να μην σταματήσω, γιατί ήμουν μόλις 21 ετών, να μην σταματήσω να κάνω πράγματα και να συνεχίσω τις σπουδές μου, λειτουργική, τα κανονικά, όνειρά μου, βέβαια. Τα επαγγελματικά μου, τα οποία δεν αποτέλεσε, ας πούμε, η νόσος Δαμόκλειος πάθης το τι θα έκανε. Ίσα-ίσα υπήρξε και μια παρακίνηση από τους ανθρώπους που είχαμε γύρω μου, ότι συνεχίζουμε να προχωράμε ανεξάρτητα με το γεγονός ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τη σκλήρυνση. Δεν πρέπει να αρνηθείς. Πρέπει να παραδεχτείς ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, γιατί είναι ένα πρόβλημα φυσικά. Είναι μια χρόνια πάθηση, δεν θα εξαφανιστεί η δημαγεία. Αυτό να πω τώρα για να το συνδέσω. Η νόσο δεν θα φύγει ποτέ. Τουλάχιστον μέχρι τις μελέτες που είδα μέχρι και πριν μια ώρα. Ναι. Δεν υπάρχει μαγική συνταγή ούτε στα φάρμακα, ούτε στην εξάλληψη της νόσου. Πολύ πιθανά, όπως λέει η ιατρική κοινότητα, οι γιατροί, όλοι οι ερευνητές, κάποια στιγμή, τώρα αυτό θα είναι σε 10 χρόνια, σε 20, θα υπάρξει. Θα υπάρξει. Ναι, θα υπάρξει. Σίγουρα για πολλά πράγματα τα οποία συζητώνται για το θέμα θεραπείων, μπορώ να πω το εξής, ότι όσο λιγότερα χρόνια αντιμετωπίζεις την νόσο, δηλαδή είσαι πρωτοδιαγνωσμένος και δεν έχουν εγκατασταθεί κάποιες βλάβες, έχεις περισσότερες πιθανότητες στην καλύτερη πορεία με μια καινούρια, ας πούμε, φαρμακευτική θεραπεία. Ναι. Αν γίνει μια εγκατάσταση της νευρολογικής βλάβης, αυτή δεν γίνεται να γυρίσει στο σημείο 0. Από εκεί ξεκινάμε, γι' αυτό και λέμε ότι στα προγράμματα γενικότερα αποκατάστασης, όχι μόνο κινητική, δηλαδή αποκατάσταση είναι ένα σύνολο πραγμάτων που αφορούν το κομμάτι των θεραπείων δεύτερης γραμμής. Μόνο εκεί πρέπει να δουλέψουμε και να πούμε ότι θέλουμε αναπροσαρμογή των στόχων. Το άτομο έκανε μια υποτροπή, επομένως δεν ξέρουμε αν είναι πάλι στην πρώτερη κατάσταση, άρα αλλάζουμε το σχεδιασμό. Ναι. Πολύ πιστοί για μένα πρέπει να είναι στο γιατρό και ας κάνουν επιτέλους οι ασθενείς τη φαρμακευτική τους αγωγή σωστά. Δεν την κάνουν. Όχι, δεν την κάνουν. Και ένα διάστημα που δεν υπήρχε φαρμακευτική αγωγή σε μορφή δισκίου, σε μορφή χαπιού, όλοι παραπονιόταν γιατί περισσότερες θεραπείες είναι εμνέσιμες. Όταν βγήκε και το χάπι, όλοι οι ασθενείς ξεχνούν το χάπι. Ναι. Είναι ένα χάπι ημερησίως. Ή σε κάποιες αγωγές τώρα πια είναι και δύο ημερησίως. Αλλά όπως και να έχει, είναι ένα χάπι. Δεν είναι έμνηση. Ναι, ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι υπάρχει το παράπονο, είναι τη τεμπελιά και παραπονιέμαι απλά για να παραπονιέμαι. Ναι. Και λίγο αυτοσαμποντάζ είναι αυτό. Ναι, είναι αυτοσαμποντάζ. Σε όλα το κάνουμε. Ναι, ή βαριούνται, δεν θέλουν, θέλει και προσπάθεια. Νομίζω όμως
ότι κάθε τι. Αλλά θέλει στη ζωή προσπάθεια. Τι δεν θέλει προσπάθεια, ναι, σε αυτό, τελική δηλαδή, ανάλυση. Τι δεν θέλει προσπάθεια. Και το πρωί για να ξυπνήσει, όπω λέμε του δικού. Θέλει προσπάθεια. Είναι μια προσπάθεια. Αλλιώ ναι, όλη την ναι. μέρα είναι πολύ πιο εύκολο να κοιμάσαι. Και πάλι και εκεί βρίσκω μια δυσκολία στην όλη πώ να κοιμάσαι όλη την ναι, μέρα, ναι. να είσαι ανενεργό. Σίγουρα να κρατήσουν οι ασθενείς γενικότερα και η οικογένεια. Πρέπει να μπει σε μια διαδικασία να ενημερωθεί ο σύντροφος ή η σύντροφος, ο φίλος ή η φίλη. Ναι. Καλό είναι να υπάρχει ενημέρωση. Όταν υπάρχει ενημέρωση στους οικείους, είναι σύμμαχος. Είναι σύμμαχος γιατί όλοι μαζί έχουν ένα σκοπό ναι. να αντιμετωπίζουν την κατάσταση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τώρα, αυτό που πρέπει να προσθέσουμε, επειδή έρχεται και το καλοκαίρι και ήδη η θερμοκρασία αυτή που υπάρχει είναι ένας παράγοντας που όλοι οι ασθενείς υποφέρουν από τις μεταβολές της θερμοκρασίας και από εκεί και πέρα υποφέρουν στο πολύ κρύο και στην πολύ ζέστη. Ας μην πηγαίνουν στη θάλασσα με την ομπρέλα και να έχει 40 βαθμούς και να κάθονται. Ναι. Δεν ωφελεί. Ναι. Γιατί όλα αυτά τα συμπτώματα ξαφνικά γίνονται ενδονότερα, ασχέτως που όταν το άτομο είναι εκτεθειμένο σε αυτές τις θερμοκρασίες, σίγουρα ξέρουμε ότι θα δημιουργηθεί μια υποτροπή. Που μάλιστα. η υποτροπή σημαίνει εσπεσμένη μεταφορά στο νοσοκομείο, αντιμετώπιση της, είτε με κορτικοστεροειδή είτε μη. Επομένως, δεν κάνουμε ηλιοθεραπεία. Δεν κάνουμε, να δώσω ένα παράδειγμα τώρα τελευταία που δεν κάνουμε σάουνα. Ναι. Μου είπε μία ασθενή, εγώ πάρα πολύ να πήγα σάουνα. Τον προηγούμενο μήνα είχα μία ασθενή η οποία μου είπε, εντάξει Βασιλική, ήθελα να κάνω λίγο σολάριουμ. Επομένως, όταν ξέρουμε κάτι... Σε αγαπώ, είναι θέση. Ναι, επομένως, καλύτερα κάτι να μην κάνουμε. Okay, υπάρχει και άλλος τρόπος μετά. Δεν σας κρύβω ότι έψαξα λίγο μια κατάσταση ναι. ότι υπάρχει και άλλα που είναι με σπρέι. Το σπρέι δεν βοηθούσε. Έχω κάνει, εγώ έχω να πω, απλά έχει κάνει λιγουλοκέδες ναι. με το σπρέι, να ξέρετε. Okay. Αν είναι για το πρώτο 24ωρο να κάνεις την εμφάνιση στην Grande, να την κάνει. Okay. Να μην κάνεις σάουνα. Ναι, ναι. Δηλαδή και είναι το σπάντε και να κάνεις και το σπρέι, δεν ναι, πειράζει. Ναι. Ναι. Τα ξέρεις καλύτερα από εμένα. Ναι, τα σπρέι δηλαδή έχω να τα συστήσω, απλά μετά κάνει λεκέδες και επίσης ναι. τα ρούχα είναι όλα. Α, okay. Βγαίνει βέβαια με το ναι, ναι. Κάτι άλλο έχεις να προσθέσεις. Θέλω να πω ότι. Η καθυστέρηση αυτή που λέγαμε στην αρχή, στην έγκαιρη αντιμετώπιση, είναι τόσο σημαντική όσο η επιλογή του νευρολόγου γιατρού που θα πορευτούμε σε όλη μας τη ζωή. Ναι. Έχω μία αρχή που έχω καταλήξει μετά από 15 χρόνια, ότι ο καθένας από εμάς που νοσεί, έχει το γιατρό που του αξίζει. Επομένως, μην επιρρύπτουμε ευθύνες στο γιατρό όταν δεν ακολουθούμε όλα αυτά που μας ναι. είπε. Μην επιρρύπτουμε ευθύνες, ας πούμε, σε μένα που έχω δώσει σαφείς οδηγίες, αλλά για κάποιο λόγο πρέπει να τα δικαιολογήσω ναι, όλα. Ναι, γιατί ναι. κάναν τα στραβά, γιατί πήγανε στη θάλασσα και έχει 40 βαθμούς έξω και μου λένε, ναι, αλλά μέσα το νερό ήταν δροσερό. Ναι. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι ναι. μόνο αν συνειδητοποιήσουμε τι πρέπει να αντιμετωπίσουμε σχετικά με την νόσο, ότι πρέπει να μπούμε σε προγράμματα, ότι πρέπει να μπούμε σε φαρμακευτική αγωγή. Ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο οι πολλαπλές αρνητικές επιδράσεις της νόσου θα μπορούν να περιοριστούν, τότε μπορούμε να μιλήσουμε ότι θα συμβιώσουμε μαζί με την νόσο χωρίς αυτή να μας ενοχλήσει. Ναι. Μπορεί και να μας ξεχάσει. Δεν το ξέρουμε ναι, αυτό. Ναι, και όπως και με την ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, επειδή ο γιατρός ναι. δεν είναι δύο φορές και off. Εδώ ναι. είναι σχέση. Δεν είναι δηλαδή ναι. μια σχέση που ναι. δημιουργείται. Δεν είναι δηλαδή. Σου γράφει τρία πράγματα και τα κάνεις. Ναι, και δεν είναι κακό, ειδικό στην αρχή, μπορεί να μην γνωρίζουμε πώς θα διαχειριστούμε την όλη κατάσταση. Υπάρχει ένα δυστύχημα στην όλη υπόθεση ότι και οι γιατροί και λόγω του αυξημένου αριθμού των ασθενών, όλων των δύσκολων συγκυριών που υπάρχουν αυτή και τις δύσκολες κατάστασεις που υπάρχουν στα νοσοκομεία, και δεν είναι και το αντικείμενό του, αν θέλετε. Είναι καλά να επισκεφτούμε έναν ψυχολόγο, ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε από αυτά τα στάδια των ψυχολόγων. Να το διαχειριστούμε και από εκεί, να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε, γιατί σίγουρα θα θυμώσουμε, σίγουρα θα έχουμε και άρνηση. Και δεν είναι και αδυναμία το να. Καθόλου. Αυτό καθόλου, θέλω να τονιστεί. Καθόλου. Έτσι. Και τώρα πια νομίζω ότι όλοι έχουμε επισκεφτεί για κάποιο λόγο να ψυχολόγο. Πραγματικά, πραγματικά. Και αλίμονο είναι και οι ψυχολόγοι μας πάρα πολύ καλοί. Επίσης, να το πούμε και αυτό. Θα ίσως χρειαστούμε και έναν αριθμό συνεδρών με τον ψυχολόγο, ίσως θα χρειαζόμαστε και κατά καιρούς. Επίσης, ναι, ναι. Γιατί η νόσος είναι και πολύ παραγοντική, μπορεί να κάνει καινούρια συμπτώματα ή να έχουμε καινούρια ερωτηματικά τα οποία θα θέλουμε να συζητήσουμε με κάποιον ειδικό, ναι. τα οποία δεν θα μπορούμε να μοιραστούμε με κάποιον που δεν γνωρίζει την παθοφυσιολογία της νόσου. Μόνος εκεί είναι και ο λόγος που πηγαίνουμε σε κάποιον ειδικό. Ναι. Κανένας άλλος. Η ενημέρωση είναι δύναμη. Ναι. Για το κομμάτι τώρα το οποίο υπάρχει για την αποκατάσταση και αυτό που λέγαμε,
Επειδή πολλές φορές στα συνέδρια όλοι οι επαγγελματίες υγείας είχαμε προστριβές, να πω στους ασθενείς το εξής: μην περιμένουν να έχουν κάποια πολύ σοβαρή κινητική αδυναμία ή γενικότερα οποιαδήποτε είδους διαταραχή, ούτως ώστε να φτάσουν σε έναν ειδικό. Αυτή η καθυστέρηση που σας έλεγα και πριν, για να μην επαναλαμβάνομαι, είναι πάρα πολύ σημαντική. Όλοι οι ασθενείς περιμένουν, κάποια στιγμή δεν γίνεται, γιατί και μεγαλώνουμε. Ναι. Επομένως, εφόσον μεγαλώνουμε και ήδη η νόσος, επειδή υπάρχει κάποια εγκεφαλική ατροφία, γενικότερα σύρρυκνωση, γιατί υπάρχουν μελέτες πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να δουλέψουμε και στην εγύμναση του μυαλού μας, ναι, και στην εγύμναση του σώματός μας, σε οτιδήποτε και να υπάρχει ως διαταραχή. Ναι. Είτε είναι αισθητική, είτε είναι κινητική, είτε οτιδήποτε. Επίσης, μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό, είναι παγκόσμιο επίτευγμα, ή μόνο οι Έλληνες ασθενείς είναι αρνητικοί στα βοηθήματα. Και εννοώ βοηθήματα, οτιδήποτε έχει να κάνει με βοηθήματα, κατά κύριο λόγο κινητικά. Είτε αυτό είναι μια βακτηρία, μια πατερίτσα, ένα ρολέιτορ. Ναι. Με αποτέλεσμα, αρχίζουμε, έχουμε ένα αυξημένο αριθμό πτώσεων. Διαλύεται και η ψυχολογική μας κατάσταση. Γιατί λέμε, ποιος θέλει να πέφτει κάθε μέρα και θα συνεχίζει να είναι καλά. Αλλά έχουμε άρνηση το να πάρουμε κάποιο βοήθημα. Σίγουρα δεν βοηθάει και το κράτος εδώ, γιατί δεν δίνει, είναι ακριβό το σπόρο, όπως λέω εγώ, της αναπηρίας. Ναι. Ο τίτλος που συζητάω είναι ακριβό το σπόρο. Ναι. Είσαι στην ελίτ όταν έχεις γενικότερα κάποιο πρόβλημα πάθησης. Επομένως και μόνο γι' αυτό πρέπει να κρατηθείς στο κομμάτι της εργασίας και των στόχων σας. Μία διαφορά που υπάρχει αυτή την δεκαετία, σε συγκρίση με την προηγούμενη, τα τελευταία χρόνια δηλαδή που εντοπίζετε, είναι ότι παλαιότερα ένα ποσοστό 70% ακόμη και μετά από 3 χρόνια εμφάνισης της νόσου μέχρι εκεί, άφηνε την εργασία του. Ενώ τώρα πια βλέπουμε ότι το 30% παραμένει ακόμη και μετά από πάρα πολλά χρόνια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μείνουμε λειτουργικοί, ναι, να μείνουμε κοινωνικά δραστήριοι. Πνεύμα και σώμα κιόλας, έτσι. Να αποφύγουμε τον αποκλεισμό το μας. Δηλαδή, διατηρούμε τις παρέες μας. Δεν λέω ότι ο καθένας θα μπει στη διαδικασία να κάνει το αδύνατο δυνατό. Τα επιτεύγματα, τα φοβερά που δεν θα έκανες και εσύ. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πάμε και οι δύο. Όχι, σε καμία περίπτωση. Όχι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε άλλα πράγματα. Δηλαδή προσαρμογές γίνονται. Θεωρώ ότι γενικότερα και κάποια αναπηρία και κάποια πάθηση, θεωρώ ότι είναι μια συνθήκη. Δύσκολη, εύκολη, ο καθένας είναι άλλες οι αντοχές. Για κάποιον είναι δύσκολος ο πονοκέφαλος, έτσι, με κρανία. Ναι, βέβαια. Σίγουρα τώρα αυτό είναι αντικειμενικά, είναι μια κατάσταση η οποία έχει να κάνει με την υγεία. Επομένως, θέλουμε διατήρηση της καλής μας υγείας και αυτό απαιτεί μόνο κόπο και προσπάθεια. Ναι, σαν project. Ναι, ένα project. Ξεκινάς και έχεις να ασχοληθείς και με λίγο με τον εαυτό σου λίγο παραπάνω. Ναι. Αυτό. Λίγο πιο έτσι οργανωμένα. Αλλά κατά τα άλλα αυτό, να πούμε, κατά τα άλλα η ζωή κυλάει ομαλά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ένα άτομο κλείστη είναι η γυναίκα αυτή, μπορεί να κάνει παιδιά. Τα παιδιά της δεν σημαίνει ότι θα κληρονομήσουν την νόση, η νόση δεν είναι κληρονομική όπως είπαμε στην αρχή. Μπορεί να κάνει και ένα παιδί και δύο και θα τα συζητήσει τα υπόλοιπα με τον γιατρό της. Θα λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, κάποια θα σταματήσει πριν. Δηλαδή όλα αυτά τώρα πια ελέγχονται. Ναι. Δεν υπάρχει κανένα μύθευμα πάνω σε αυτό, ούτε κρύβουμε κάτι. Ναι. Πιστέψτε με, εγώ θα το έλεγα, όσο δύσκολο και να ήταν. Ναι. Τώρα πια και οι γιατροί όλοι, θεωρώ και πριν και τώρα, μας λένε την αλήθεια, γιατί αυτό το ίντερνετ και κάτι που δεν θα ανακαλύψει και δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Θα το βρεις. Θα το βρεις. Είναι όλα ανοιχτά. Το θέμα είναι αν εμείς θέλουμε να ακούσουμε. Ναι. Αν θέλεις να ακούσεις την αλήθεια, θα την κάνεις και πράξη. Αν δεν θες την αλήθεια να την κάνεις πράξη, τότε λες ένα ψέμα ή ότι δεν υπόθηκε ποτέ. Ναι. Είμαστε όλοι τόσο ενημερωμένοι. Υπάρχουν σύλλογοι, υπάρχουν η ελληνική εταιρεία της κλήρυνσης, υπάρχουν ομάδες, υπάρχουν εξωτερικά ιατρία. Ξένοι οργανισμοί στο ίντερνετ, ναι, δηλαδή δεν θα πας στο καθένα, πάντα, αλλά θα πας, ξέρω εγώ, Mayo Clinic ή τα μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Αμερική, παραδείγματος χάρη, που έχουν όλη τη γνώση. Ναι, υπάρχουν σεμινάρια, υπάρχουν ημερίδες, υπάρχουν εκδηλώσεις. Όλοι οι ασθενείς είναι από κοντά. Τώρα, εγώ επειδή είμαι στη Θεσσαλονίκη, να πω για την Ελληνική Εταιρεία της Κλήρυσης, που είμαι και στο ΔΣ. Είναι όλα αυτά οργανωμένα, είναι 25 χρόνια. Ένας οργανισμός ο οποίος κάνει τη δουλειά που κάνει, έχει προγράμματα αποκατάστασης, είναι δωρεάν. Η Παγκόσμια ημέρα τώρα είναι. Η Παγκόσμια ημέρα, ναι, πάντα γιορτάζει τελευταία Κυριακή του Μαΐου. Μάλιστα. Θα υπάρχουν και ανάλογα event.
Δεν πρέπει να κρυβόμαστε. Δηλαδή, το γεγονός ότι έχουμε 12.000 και δεν ξέρουμε, 12-14, και δεν εμφανίζονται και δεν εμφανίζονται νέοι ασθενείς, ίσως είναι και το δικό μου το. Αν θέλω να αφήσω κάτι από τη συζήτηση που έχουμε σήμερα μαζί, είναι ότι εσείς όλοι οι νέοι ασθενείς, βρείτε τους ειδικούς που χρειάζεστε. Ναι. Μην περιμένετε τον χρόνο να περνάει. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι νέοι άνθρωποι μένουν στη διαδικασία, εμένουν μάλλον στις διαδικασίες του παρελθόντος, να μην ακολουθούν όλα αυτά τα σύγχρονα μοντέλα, ναι, που έχουν να κάνουν με τη θεραπεία. Ντρέπονται, δεν ξέρω. Ντρέπονται, ψάχνουν λύσεις χαζές, δεν θέλω να κατονομάσω κάποιους. Ψάχνουν λύσεις, ας πούμε, ολιστικών θεραπείων. Όλα, υπάρχουν και γενικότερα, υπάρχουν λαοπλάνοι, υπάρχουν πλάνοι. Υπάρχουν, ναι, ναι, υπάρχουν, εκμεταλλεύονται την ελπίδα. Φοβερό. Δηλαδή, όπως είναι και σε άλλες χρόνες παθήσεις, έτσι γίνεται και εδώ. Ναι. Δεν υπάρχουν ούτε μαγικά χάπια, ούτε ματζούνια, ούτε το οτιδήποτε. Ό,τι είναι, είναι πολύ καθαρό, είναι η ιατρική επιστήμη εδώ, καθολικά. Και από εκεί και πέρα, όλα τα υπόλοιπα είναι, ναι, αυτά που θα ακούσει και από ένα γιατρό. Ναι. Ο γιατρός δεν θα σου πει πήγαινε πάρε το τάδε τσάι και σταμάτα τη φαρμακευτική αγωγή. Ναι, εσύ, ναι, μόνος σου θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί θέλεις να πιστεύεις. Γιατί θέλεις. Ναι, θέλεις. Και μετά, ότι μπορεί να λειτουργήσει ένα αλφα χρονικό διάστημα ως πλασίμπο. Μπορεί να λειτουργήσει. Σίγουρα. Και αλλά το θέμα είναι δεν θα λειτουργήσει για πολύ καιρό. Και μετά, αυτό το κακό που θα έκανες, δεν μπορεί ο γιατρός σου να σε πάει στην πρώτη κατάσταση αυτό που είπαμε. Και ο χρόνος που θα, ναι, χαθεί. Και ο χρόνος πολύτιμος. Και επιβαρυντικός παράγοντας και μόνο. Ότι έχασες αυτό το χρόνο, ναι, σύμφωνα με μια απόφαση που εσύ πήρες, ενώ θα μπορούσες να μην τη λάβεις. Ναι. Πες μου λίγο πού μπορεί να σε βρει κανείς. Εμένα μπορεί να με δει προσωπικά και στο κανάλι που έχω στο YouTube. Το είδα και αυτό. Μπορεί να με βρει και στο Facebook. Θα δώσουμε εμείς και το Facebook. Στο Yahoo και τα λοιπά. Να... Πες μου και το email σου. Το email μου είναι vkaropoulou@medicine.au.gr. Ωραία, θα μας το γράψεις, θα το βρούνε και στο, ναι, site, θα μας τα βγάλουμε όλα, ωραία. Αλλά φαντάζομαι και με ένα Βασιλική, ναι, Καροπούλου στο Google θα βγουν όλα αυτά, έτσι, ναι, δεν βγαίνει. Το συζητάω. Να μην διαβάσουν το διδακτορικό μου παρήλθε, το μεταδιδακτορικό το προηγούμενο δεν είναι ακόμα ανεβασμένο, θα ανεβεί. Να πω ένα αστείο ότι τότε που έκανα διπλωματική, ακόμα που ήμουν σε προπτυχιακό, που τελείωνα, ας πούμε, το πρώτο μου πτυχίο, αυτά που γράφω στη διπλωματική, τότε έκανα διπλωματική πάνω στο κομμάτι της υδροθεραπείας στη σκλήρυνση, δεν ισχύει τίποτα. Δεν ισχύει τίποτα. Δεν ισχύει τίποτα, ναι, γιατί ήμουνα και 20 χρόνια, τώρα είμαι 36. Επομένως, ναι, αντιλαμβανόμαστε, ναι, όλοι ότι είναι πολύ δύσκολο σε μια τόσο δύσκολη πάθηση. Τρέχουν που υπάρχει όμως τόσες έρευνες, να ισχύει κάτι μετά από 16 χρόνια. Ναι. Είναι το αντίστοιχο που λένε και οι γιατροί, ότι πριν 40 χρόνια δεν είχαμε τίποτα. Ναι. Δεν είχαμε τρόπο να βοηθήσουμε τους ασθενείς, ναι, φαρμακευτικά. Το μόνο πράγμα που είχαν τότε ήταν η κορτιζόνη, τα κορτικοστεροειδή. Τώρα πια... Που πριν πόσα χρόνια ήταν αυτό? Αυτό τώρα μιλάμε πριν 40 χρόνια και μπάλε. Ναι, ναι, ναι. Μόνο την κορτιζόνη. Ναι, ναι, δεν είχαν τίποτα, μα δεν γνώριζαν για την νόσο. Ενώ τώρα πια αυτό, ναι, που λέω σε αυτούς που έχουν διαγνωστεί μετά το 2010... Είναι τυχεροί. Ότι είσαι τυχερός. Όποιος με καταλαβαίνει. Τώρα δεν το βλέπεις τώρα. Ναι, γιατί τώρα θα λένε τι λέει αυτή η Γαροπούλα, ας πούμε. Αυτή που νόσαμε το 2010, είναι τόσο πολλά τα σκευάσματα. Είναι τόσο πολύ η γνώση πάνω σε αυτό το κομμάτι που δεν μπορεί. Εγώ είναι θέμα στατιστικής, έλεγα. Τότε που νόσα ήταν πέντε σκευάσματα και έλεγα, είμαι πολύ θετική και έλεγα, εντάξει, είναι πέντε. Θα μας πιάσει το πρώτο. Δεν θα κόψουμε τις υπότροπες με το δεύτερο. Όχι το τρίτο. Είναι πέντε. Τώρα πια είναι 12 συν 3 και είναι όλη αυτή η γνώση και οι τόσοι νευρολόγοι. Και όλη η κοινότητα της νευρολογίας παγκοσμίως είναι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Επομένως, θεωρώ ότι είναι κακό να στενοχωριέσαι για κάτι το οποίο είναι αντιμετωπίσιμο. Ναι. Και μην το αφήσεις να... Με όλα αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας, δηλαδή ο καθένας έχει το δικό του γολγοθά. Φυσικά. Μην το αφήσεις να είναι αυτό το οποίο θα καθορίσει τη ζωή σου. Βέβαια. Δηλαδή η ιστορία σου να μην είναι αυτό. Δεν είναι γύρω όλα. Πολύ σωστό αυτό το έσπασμα. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι η σκλήνηση και μετά εσύ. Ακριβώς. Και μετά η οικογένεια. Έτσι, και έτσι, μετά έτσι, οι φίλοι. Αυτό, όχι. Αυτό. Είσαι εσύ. Είναι το κάθε άτομο που έχει κλείσει μαζί με την νόσο. Ναι, ναι, σίγουρα, ναι, θα υπάρξουν και δύσκολες περίοδες στη ζωή, αλλά. Δεν θα το καθαρίσει άλλο, αυτό, ναι, βέβαια. Μην σηκωθεί ότι είναι η σκλήνηση και από εκεί και πέρα είσαι εσύ. Όχι. Ναι, ναι, ναι. Απλά είσαι εσύ που έχει και αυτό. Ναι. Το όποιο είναι και το αυτό. Τώρα, το όποιο είναι και το αυτό. Το συζητάμε, ναι, ναι, είναι η σκλήνηση, εντάξει. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως δεν πρέπει να μείνουμε σε αυτό. Δηλαδή όλα να είναι
γύρω από αυτό, πίσω από αυτό, μπροστά από αυτό και εσύ να είσαι πουθενά σαν να αφανίσεις. Ακριβώς αυτό. Όχι. Που είσαι εσύ σε όλο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορεί να είσαι εσύ. Ναι, και αυτό το συζητάμε για τα πάντα. Ε. Για όλα, για όλα. Για μη τι άλλο τώρα πια, η χώρα μας έχει τόσα προβλήματα που νομίζω ότι αν θες να πορευτείς με κάποιο πρόβλημα και να συζητήσεις κάτι στον καφέ σου, δεν θα πεις αυτό. Πάρα πολύ εύκολο να φορέσεις τη στολή του θύματος. Ναι, ναι. Πολύ εύκολο. Είναι και λίγο έτσι στην αρχή, είναι ο προβολιάς πάνω σου. Αλλά μετά. Ναι, και μετά τι γίνεται. Μετά αυτό. Τι γίνεται. Μετά τι γίνεται. Κάποια στιγμή θα φύγει ο προβολέας. Και τότε τι θα πεις στον εαυτό σου, τι θα πεις. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, αν ήταν η φίλη μας η χαρά, θα μας έλεγε. Τι λες μετά στον εαυτό σου, γιατί στον καθρέφτη σου ξέρεις την αλήθεια. Ναι. Ξέρεις ναι. ότι τώρα εγώ έχω άρνηση να αντιμετωπίσω. Ναι. Ξέρεις ότι έχεις άρνηση να σηκωθείς από τον καναπέ γιατί είναι πιο εύκολο. Ή ξέρεις ότι θέλεις το άλλο θύ σου για την οποιαδήποτε αποτυχία σου. Ή την μη επιτυχία ότι είναι η σκλήνηση. Ναι, ναι. Τι γίνεται, ναι. Όχι. Θα ήταν πολύ λάθος και για μένα, πιστέψτε με, ποτέ δεν είπα σε ό,τι πέτυχα ή δεν πέτυχα ότι ευθύνεται ο νόσος. Ναι. Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Σίγουρα με έβαλε σε μπελάδες, με έβαλε σε διαδικασίες που δεν τις γνώριζα, αλλά από εκεί και πέρα ήθελαν όλα τον τρόπο τους, βρίσκεται τρόπος όταν το θες πολύ. Ισχύει. Και αυτό είναι και στις μέρες μας νομίζω το βλέπουμε για τη ζωή συνέχεια. Βέβαια για όλα. Ναι, γιατί στις μέρες μας ξέρουμε ότι, δηλαδή όταν το λέμε, δύο πράγματα θεωρώ ότι λέμε πολύ επιπόλαια. Κάνουμε χρόνια πολλά, λέμε καλή χρονιά, με υγεία να το εννοούμε. Ναι, η υγεία βέβαια. Είναι το πιο σημαντικό αγαθό που μπορούμε να έχουμε. Όταν αυτή βάλεται, μπαίνουμε σε μια διαδικασία να την θωρακιστούμε, τόσο ώστε να την προστατέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Ναι. Τώρα πια που λέμε ότι όλα απαιτούν προσπάθεια και θέλουμε και κάτι. Και υγεία. Να και ο υγιής άνθρωπος που θέλει προσπάθεια. Ναι, ναι. Και τώρα πια δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσοστό, νομίζω ότι στο πλαίσιο σε ευρωπαϊκούς αριθμούς θα μιλήσω, ότι 5 στους 10 Ευρωπαίους ή και περισσότερο, είναι 5 με 7 νομίζω, αντιμετωπίζουν κάποια πάθηση. Όμως δεν είμαστε οι μόνοι. Και ευτυχώς είμαστε. Αντιφατικό τώρα αυτό που θα πω. Και ευτυχώς είμαστε και πολλοί. Ναι. Γιατί αν δεν ήμασταν και πολλοί, όπως είναι άλλες σπάνιες παθήσεις, δεν είναι όλα τα φώτα της επιστήμης ναι, πάνω ναι. σε αυτό να ψάχνουν, να βρουν. Ναι. Το σωστό φάρμακο, το φάρμακο που θα σβήσει την νόσο. Ναι. Επειδή είναι πολύ μικρή αριθμή, με αποτέλεσμα έχουμε να κάνουμε και με την οικονομία εδώ. Ναι, ότι βέβαια. Όλα φυσικά συνδέονται με τις φαρμακευτικές κτλ. Βασιλική, έχω σκεφτεί για άλλα τρία θέματα ήδη. Να ξέρεις. Ωραία, χαίρομαι. Να ξέρεις. Μαζί μου και με τη Χαρά Βλαχοδήμου θα κάνουμε θέμα. Ωραία. Χαρά τα φιλιά μας. Θα είμαστε, ναι, τα φιλιά μας. Σε ευχαριστούμε πάρα εγώ, πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Οτιδήποτε χρειαστείτε, στη διάθεση όλων. Και αυτό που μας ακούνε. Αυτό. Και από και μακριά κιόλας, γιατί ναι. βλέπω και Skype εδώ πέρα δίνεις. Ναι, οπότε ναι, μας ναι. ακούει και πολλοί κόσμος από εκτός Θεσσαλονίκης. Οπότε ναι. Έτσι είμαι ένα δείγμα δύναμης για όλα. Φυσικά. Η γνώση, είναι, η ενημέρωση είναι το όπλο μας ναι. για την υγεία, νομίζω. Αυτό να πω εγώ το δικό μου κομμάτι για να κλείσω. Να ξέρετε ότι δεν μπήκα σε διαδικασία να δώσω οδηγίες και τα λοιπά, για ένα και μόνο λόγο, ότι αυτό το κομμάτι δεν γενικεύεται, είναι πολύ ατομικό. Με αποτέλεσμα, για να αποκτήσετε όλοι εσείς που ακούτε ένα κριτήριο, αν ακούσετε κάποιον να δίνει οδηγίες ή πλάνα ή προγράμματα σε to-do list, ναι, αποφύγετε τον. Μακριά και πιο μακριά. Σημαίνει ότι δεν γνωρίζει καθόλου την νόσο, μόνο κακό μπορεί να σας κάνει. Δεν θα πω τίποτα άλλο, έτσι ναι. θα κλείσουμε. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Φιλιά πολλά. Φιλιά.